Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης της Αττικής. Κύριε Πατούλη, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Παύλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα, έχετε βγάλει μία δήλωση και θέλω να μας την ερμηνεύσετε, αν είναι έτσι. Λέτε ότι η περιφέρεια έκανε τη δουλειά της τρία μερόνυχτα τα στεργεία με πάνω από 100 οχήματα, κατάφερε να μην κλείσει κανένας κεντρικός δρόμος. Αυτή είναι η αρμοδιότητά του. Μάλιστα. Οι δρόμοι στους δήμους είναι ευθύνη του κάθε δήμου. Σωστό. Η γενική επίβλεψη την έχει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η ΔΔΕ είναι υπεύθυνος για την ηλεκτροδότηση των σπιτιών. Και μάλιστα έχει και κονδύλι 19 εκατομμύρια για την αποψήλωση των δέντρων που είναι κοντά σε κολόνες ηλεκτροδότησης. Άρα λέτε, σωστά, ο καθένας έχει τις ευθύνες του και θα τις αναλάβει. Αυτό είναι και μία απάντηση στην ενόχληση που εξέφρασε χθες ο κ. Μητσοτάκης για το πινκ-πονκ των ευθυνών. Όχι, εντάξει, ας μην μπω σε αυτή την. Γιατί σε αυτό ποιον απαντά. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι έχει κάνει περιφέρεια Αττικής που έχει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αν μας δώσουν και άλλες αρμοδιότητες, εδώ είμαστε. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όταν έχουν κάνει τρία μερόνυχτα εργαζόμενοι, υπάλληλοι, οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί, ενώ της περιφερίας, τη δική τους δουλειά. Ξέρετε, και έχουν δώσει πράγματι μια μάχη να κρατήσουν όλους τους δρόμους, τους κεντρικούς, σε μια πρωτοφανή χιονόπτωση συνέχειας και έντασης. Και αυτό που ακούνε είναι ότι θα έπρεπε να έχουν και άλλες αρμοδιότητες που δεν τις έχουν. Ξέρετε, πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις και η αλήθεια. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει σχέση με το τι ακούστηκε ή τι υπόθηκε. Έχει να κάνει με την αλήθεια των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας Αττικής στη συγκεκριμένη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω, επειδή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας είπε να βοηθήσουμε και βοηθήσαμε εδώ και τρεις μέρες στο επίπεδο, διότι ακούστηκε ποιοι βοηθούν. Θα σας πω ότι έξι συνεργεία της περιφέρειας Αττικής βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ήταν και χθες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στον Διόνυσο και στον Άγιο Στέφανο, σε συνεργασία και με τον Δήμο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε ένα πρωτοφανές, επαναλαμβάνω, σε κάποιες περιοχές, όπως στο Διόνυσο. Έπεσαν τόνοι χιονιού, τα οποία απέκλεισαν σπίτια, ρίξαν εκατοντάδες δέντρα και προφανώς δημιουργήθηκαν τεράστιες βλάβες. Αυτό είναι όλο. Αλλά θα παρακαλέσω, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, δηλαδή, όπως ο ΣΕ πρέπει να διατηρεί καθαρές τις δράγες για να μην υπάρξει και να προλαμβάνει να μην πέσει ένα δέντρο στις δράγες, έτσι ακριβώς οι αρμόδιοι φορείς της ΔΔΕ, και δεν αναφέρομαι στους εργαζόμενους, δεν παρεξηγηθώ, αναφέρομαι διαχρονικά στη διοίκηση στο συντονισμό. Σε αυτό αναφέρεστε. Διαχρονικά στο συντονισμό των εργαζομένων και των αποτελεσμάτων τους. Και δεν αναφέρομαι τώρα στην έντονη χιονόπτωση. Γενικότερα πάλι, ώστε εγώ 13 χρόνια που ήμουν δήμαρχος, κύριε Παυλόπουλε, και το ξέρετε, όταν κλαδεύαμε μια πόλη, σταματούσαμε εκεί που το καλώδιο έμπαινε σε ένα δέντρο. Εκεί μόνο ο ΔΔΕ μπορούσε να το κλαδέψει και να το φροντίσει. Και αναφέρομαι λοιπόν σε περιπτώσεις, και υπάρχουν τα αιτήματα, και αν υποθεί να δώσουν τα αιτήματα οι δήμαρχοι, είμαι σίγουρος θα βρεθούν εκατοντάδες τέτοια αιτήματα που έχουν δοθεί στο ΔΔΕ. Μπορεί να έχουν δουλειά, μπορεί να είναι πάρα πολλές τα αιτήματα, μπορεί να είναι λίγοι, μπορεί δεκάδες πράγματα να υπάρχουν. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ερχόντουσαν μετά από 2-3 μήνες ή και καθόλου κάποιες φορές. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η αλήθεια. Εγώ δεν το λέω για να καταδικάσω κανέναν. Το λέω για να διορθώσουμε πράγματα. Διότι αύριο πάλι θα τύχει το καλοκαίρι πάλι κοντά μας. Σε λίγους μήνες. Όταν θα λέμε λοιπόν στο συντονιστικό ότι θα υπάρξει πυρκαγιά και θα πρέπει ο ΔΔΕ, ναι, να κόψει τις κορυφές των δέντρων κοντά στα σύρματα και να μην υπάρξει σπιθήρας και αρχή φωτιάς, πάλι τότε θα λέμε δεν υπάρχει προσωπικό, δεν προλαβαίνουν. Άρα λοιπόν το υπαρκτό ζήτημα για να προστατευτούμε είναι αυτό. Θα πρέπει να προλάβουμε. Και αν θέλετε εγώ να σας το πω και διαφορετικά, κύριε Παυλόπουλε, τι έχουν κάνει στην Ευρώπη και τι πρέπει να ξεκινήσουμε. Η υπογειοποίηση των καλωδίων είναι η μόνη σωτηρία πλέον. Έχουμε φτάσει στο 2020. Είναι η μόνη σωτηρία για να μπορέσουμε από όλα αυτά
να φύγουμε μπροστά στο μέλλον. Αυτό έχουν κάνει στο εξωτερικό. Όταν περνάνε από δασόδες περιοχές, όταν υπάρχουν πολλά δέντρα, όταν υπάρχουν αυτό βέβαια είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο τώρα, κύριε Πατούλη. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε καθεί λίγο ως προς τις αρμοδιότητες. Όχι, καθόλου δεν έχουμε χαθεί. Εκ του αποτελέσματος καθόλου το λέμε. Έχουμε... Ακούστε, καταλαβαίνω, δεν μπορεί να πάρει ένας φορέας όλο το βάρος μιας πρωτοφανούς γεγονότος. Το καταλαβαίνω. Οι αρμοδιότητες είναι πεντακάθαρες και ο συντονισμός γίνεται του κράτους. Άλλο είπε πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα ο Πρωθυπουργός γιατί λέει ότι άλλο πρέπει είπε. Τάχιστα πώς να γίνει άλλο είπε ο κύριος αρμοδιοτήτων. Μίλησε για πινκ-πονκ ευθυνών ο κύριος Μητσοτάκης. Πινκ-πονκ αυτά που ακούγονται. Αυτά όμως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όπως λειτουργούμε είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν υπάρχει ένα συντονιστικό του κράτους το οποίο μπορεί να φέρει όλους τους αρμόδιους φορείς στο κομμάτι της επικοινωνιότητας. Εγώ, δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή, η περιφέρεια να συντονίσει ο Δήμος. Υπάρχουν άλλοι συντονιστές ώστε να φέρουν όλες τις δυνάμεις του κράτους στο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο ακραίο, όπως και τώρα. Και το έκανε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν είναι καλό να βάζουμε σε ένα τσουκάλι όλους και να τους ανακατεύουμε, διότι εγώ πώς θα κοιτάξω τους εργαζόμενους μου που τρία μερόνυχτα δώσαν το μεγάλο αγώνα μάλιστα. Να διατηρήσουν καθαρούς τους δρόμους και τους διατήρησαν του κεντρικού τομέα όταν έκλεισε, ας πούμε, για την κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ.